Η καταστροφή, όπως φαίνεται σε πλάνα και φωτογραφίες, του ιστορικού θεάτρου της Μαριούπολης. Ναι. Εκεί θα δούμε αργότερα και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα. Το ξέρουν καλά οι κάτοικοι της Μαριούπολης, φυσικά, και αρκετός άλλος κόσμος που το έχει επισκεφτεί. Εκεί λένε οι Ουκρανοί ότι είχαν βρει καταφύγιο αρκετοί άμαχοι. Ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα θύματα. Οι Ρώσοι το παρουσιάζουν διαφορετικά όλο αυτό το συμβάν. Μάλιστα λένε οι Ουκρανοί ότι είχαν γράψει τα ρώσικα, θα δούμε τώρα τις φωτογραφίες, αν μπορεί ο Άντωνης Σουπερούλης να τις περάσει. Εδώ είναι πώς έγινε, αυτά που βλέπαμε και στα πλάνα, να τρέξουμε λίγο, επίσης πώς έχει γίνει. Είχαν γράψει, λένε λοιπόν, εδώ είναι πώς ήταν πριν, έτσι, αυτό το κόσμημα. Είχαν γράψει, λένε οι Ουκρανοί, παιδιά στα ρώσικα, και παρόλα αυτά λένε ότι έγινε ο βομβαρδισμός, οι επόμενες φωτογραφίες. Η επόμενη φωτογραφία, εδώ είναι το πριν και το μετά, και η επόμενη φωτογραφία είναι αυτή που παρουσιάζουν οι Ουκρανοί και δείχνουν αυτό εδώ, δεξιά και αριστερά του κτηρίου, λένε ότι είχαν αναγράψει την λέξη παιδιά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Μαριούπολη είναι ένα σύμβολο. Υπάρχει διαμάχη εδώ, γύρω από αυτό το χτύπημα. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν έγινε καμία επιχείρηση σε εκείνο το σημείο από τις ρωσικές δυνάμεις. Κάτι που το λένε για πολλωστή φορά, όπου έχουμε ακούσει την ουκρανική πλευρά να μιλάει για ρωσικούς βομβαρδισμούς, ότι εμείς εκείνη τη στιγμή δεν επιχειρούσαμε εκεί και δεν είχαμε τις δυνάμεις μας. Από την άλλη μεριά, η Μαριούπολη είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις και μέσα στην πόλη έχουν μπει. Και λένε τι εννοείς, ότι εμείς βομβαρδίσαμε τα παιδιά. Ότι εμείς ρίξαμε τη λουκέτα στο καταφύγιο που ήταν τα παιδιά μέσα. Δεν ξέρεις να διαλέξεις την κοινή λογική χρησιμοποιείς για να πάρεις θέση αν πρέπει να το κάνεις αυτό. Και η κοινή λογική λέει η άμυνα της Μαριούπολης έριξε την ρουκέτα να σκοτώσει τα παιδιά που είχαν καταφύγει στο θέατρο για να σωθούν, για να προφυλαχθούν. Απ' την άλλη, όσοι λένε εμείς παιδιά δεν επιχειρούσαμε σε εκείνο το σημείο εκείνη την ώρα. Άντε τώρα να καταλάβεις τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, αλλά και αυτό που λέμε είναι αποκαρδιωτικό. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα θύματα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στη Μαριούπολη. Τίποτα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι, θεωρείται πλήρως αξιόπιστο σε ένα πόλεμο, δηλαδή δεν μπορεί να σπαστεί μία άποψη. Δεν υπάρχει κάτι, ένα ουδέτερο εδώ από αυτή την άποψη. Οι μεν με σφοδρότητα κατηγορούν του δε στα social media. Θα δούμε αργότερα και διάφορε άλλε αυτέ διαστάσει. Σε κάθε περίπτωση, όπω και να έχει, όπου και να είναι η αλήθεια και το ψέμα, η Μαριούπολη θα είναι για του Ουκρανού ένα σύμβολο αυτού του πολέμου, όταν αυτός λήξει. Έτσι θεωρείται μια πόλη που δείχνει τον πόλεμο αυτόν και τις θηριωδίες, όπως λένε οι Ουκρανοί, ότι έχουν διαπράξει βάρος τους οι Ρώσοι. Τώρα πάνω από 13 μέρες πολιορκείται. Μιας και ακόμη είμαστε στη Μαριούπολη, Φάνη μου, να δούμε το ρεπορτάζ, παιδιά, να το έχουμε έτοιμο για τη Μαριούπολη. Το έχει επιμεληθεί Έλενα η Γαλάρη. Θα το δούμε. Να προσθέσω εγώ 13 μέρες ακόμη δεν έχει πέσει η Μαριούπολη. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες χθες ότι είχαν πάρει ένα μέρος. Είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Πάνω από 2.400 νεκροί, χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση, μείον 5 βαθμοί το βράδυ λένε, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Και ας δούμε το βίντεο και θα σας προσθέσω και κάτι. Πάμε να το δούμε και μετά το βίντεο που θα επανέλθουμε θα δούμε και τι ψήφισαν οι τηλεθεατές. Μέχρι να τελειώσει το βίντεο έχετε χρόνο να μας στείλετε μηνύματα. Αν το άκουσε ο Biden ή όχι. Ναι, έχουν ήδη στείλει αρκετά. Αν άκουσε την ερώτηση, παιδιά, αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα και το που σχολιάζαμε αναλυτικά για να καταλάβουμε τι έχει γίνει, γιατί δεν είναι μικρή δήλωση αυτή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου τον Πούτιν. Είναι η πιο σκληρή δήλωση που έχει διατυπωθεί από την αρχή του πολέμου από τον Biden. Πριν είχε απαντήσει όχι στη σχετική ερώτηση και επέστρεψε και άλλαξε την απάντησή του. Και συζητάμε αν το άκουσα την πρώτη φορά ή αν δεν το άκουσα. Ενός ανθρώπου που μπορεί να κρίνει το μέλλον αυτής της κατάστασης. Και έτσι, που θα έχουμε πόλεμο. Οι αναλυτές, Φάνη μου, αυτό μας λένε ότι ο κύριος Πούτιν αυτό που θέλει είναι να συζητήσει με την Αμερική. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφοντας θα δείξουμε και τα μηνύματά σας. Η μάχη της Μαριούπολης φτάνει στην κορυφωσή της. Από δρόμο σε δρόμο και από γειτονιά σε γειτονιά, ρωσικός και ουκρανικός στρατός συγκρούονται με μεγάλη σφοδρότητα. Τρίτη подъезд моего дома. Я живу в первом. Κτίρια στην κεντρική αγορά της πόλης τυλιγμένα στις φλόγες. Мой дом. Смотрите, это мой дом. Это третий подъезд.
полностью прилюд раскурочило. Горят машины. Οι ουκρανικές θέσεις βάλλονται και από αέρα, όπως φαίνεται στις εικόνες από ρωσικό ντρόουν. Με βίντεο που δίνουν οι εκπρόσωποι του τάγματος Αζόφ στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζουν ότι ένα ρωσικό αρμαμάχης στρέφει το κανόνι του και ανοίγει πύρ εναντίον ηλικιωμένου. Я закликаю всіх, кому не байдужа доля Маріуполя, тих, хто виїхав з міста і чиї близькі і друзі лишились тут. Якщо не в ваших силах тримати зброю в руках, або ви не б'єтеся на інших фронтах України, виходьте, в якому місті чи в якій країні ви б не знаходились, виходьте на вулиці з меседжем «Маріуполь – це Україна». Στο πεδίο της μάχης είναι έτοιμοι να μπουν και τσετσένοι στρατιώτες με επικεφαλής τον Άνταμ Ντελιμκάνοφ. Στα πλάνα που οι ίδιοι δίνουν στη δημοσιότητα, ο διοικητής του συγκεκριμένου τάγματος των τσετσένων μαχητών ενημερώνεται για το σχέδιο εισβολής στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Αζόφσταλ μέσα στη Μαριούπολη, όπου ισχυρίζεται ότι έχουν εγκατασταθεί εθνικιστικές ομάδες Ουκρανών. Και στη μέση αυτής της αδυσόπιτης σύγκρουσης οι άμαχοι. Στο νοσοκομείο της Μαριούπολης επικρατεί χάος. Πολλοί τραυματίες, αλλά και νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά. Το υπόγειο του νοσοκομείου έχει γεμίσει με σωρούς. Γρουδνιτσόκ, не знаю, а это позавчера, это все раненые. Раненые привезли живых, но спасти не удалось. Οι εικόνες από τη Μαριούπολη προκαλούν αποτροπιασμό και αποτυπώνουν την τραγωδία που εκτυλίσσεται στο ιστορικό λιμάνι της Αζωφικής θάλασσας. Помогите! Это город жилой, жилые дома, СОС! Помогите Мариуполю! Убивают детей, женщин, больницы переполнены. Мы все здесь на что? Это ж я не могу понять, это геноцид? Там дуже складна ситуація. Мы боремся за вас. Вибачте, все дуже складно. Дуже складно. Місто. Але ми... Не відмовимось від намагань врятувати наших людей і врятувати місто. Όσοι είχαν αυτοκίνητο και καύσιμα κατάφεραν να απομακρυνθούν από την κόλαση της Μαριούπολης. Κάποιοι πέρασαν κυριολεκτικά ανάμεσα σε σωρούς που κοίτονται στο δρόμο. Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σήμερα απομακρύνθηκαν 4.320 άνθρωποι. Ανάμεσά τους 1.033 παιδιά με 1.565 γιοταχή αυτοκίνητα. Έως και πριν από λίγες ώρες υπολογίζεται ότι πάνω από 30.000 άμαχοι μπόρεσαν να φύγουν από τη Μαριούπολη. Η διαδρομή δύσκολη, καθώς ακόμη και κοντά στη Ζαπορίζια γίνονταν μάχες. Νωρίς το απόγευμα, μάλιστα, υπήρξαν καταγγελίες ότι κονβόι αμάχων χτυπήθηκε έξω ακριβώς από τη Ζαπορίζια, με το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης να ενημερώνει για τουλάχιστον 5 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι κατέλαβαν νοσοκομείο στη Μαριούπολη με 400 ασθενείς και εργαζόμενους, αλλά και πολίτες που μεταφέρθηκαν για να λειτουργήσουν ως ασπίδα. Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочинів Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми медики. Цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους στη Μαριούπολη, ωστόσο οι μαχητές του Αζόφ δεν φέρονται διατεθειμένοι να παραδώσουν τα όπλα.